Στον κύριο Πολίτη. Ζαγορήν, ναι. Συνεταιρισμός, αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς, Μήλα. Άλλο μεγάλο πρόβλημα εκεί. Ελάτε εδώ, κύριε Πολίτη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πόσους τόνους έχετε μήλα εκεί πάνω εσείς τώρα? Κοιτάξτε, ο μέσος όρος μας ετησίως είναι περίπου στα 15 εκατομμύρια κιλά, αναλόγως τη χρονιά, ας πούμε, και την παραγωγικότητά της. 15, 16, 14. Ο μέσος όρος τα τελευταία χρόνια κινείται περίπου στα 15 εκατομμύρια κιλά μήλων. Μιλάμε ότι μόνοι μας κάνουμε περίπου το 8% της χώριας παραγωγής της χώρας. 15.000 τόνους δηλαδή. Ναι. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή, το μεγάλο εμάς, το κυριότερο μέσα σε όλα τα άλλα, και αφού πούμε ότι συμπάσχουμε με όλους τους συμπολίτες μας στη Θεσσαλία, είναι ότι δεν έχουμε πρόσβαση ακόμη στα χωράφια, διότι καταστράφηκε εντελώς το αγροτικό οδικό δίκτυο, που είναι πάρα πολύ μεγάλο στην περιοχή. Αυτό είναι το κυριότερο τώρα. Θα βρούμε κι άλλα μπροστά μας. Συγγνώμη, δύο λεφτά. Τα χωράφια σας είναι σε τόσο απρόσιτα σημεία που δεν... Δηλαδή, εντάξει, και να έχει σκαφτεί λίγο ο αγροτικός δρόμος, βρε αδερφέ. Όχι, έχει σκαφτεί πάρα πολύ, δεν περνάει αυτοκίνητο. Με το ζώδιο περνάνε και με τα πόδια σε κάποια σημεία, δεν περνάει ούτε με τα πόδια. Έχουν κοπεί οι αγροτικοί δρόμοι. Εμάς, ξέρετε, είναι επικλινή τα εδάφη στην περιοχή μας. Εντελώς επικλινή, όχι απλώς επικλινή. Ακριβώς. Ναι. Οπότε, εμείς δεν έχουμε το πρόβλημα να πλημμυρίσουμε εύκολα. Εμάς μας παίρνει το νερό από το βουνό και μας πάει στη θάλασσα. Δεν έχουμε θέμα δηλαδή της υπόλοιπης Θεσσαλίας που είναι κάμπος. Έπεσε τόσο πολύ νερό που ήταν πανευρωπαϊκό, ίσως και παγκόσμιο ρεκόρ στη Ζαγορά. Οπότε εδώ πέρα Ζαγορά, Πουρί, Μακρινά, και τα τρία χωριά που έχουν αναφορά και στο συνεταιρισμό μας, όπως και στο υπόλοιπο Πήλιο δηλαδή, αλλά κυρίως εδώ μέσα στη Ζαγορά, η ζημιά είναι τεράστια. Να ρωτήσω, εσείς έχετε πρόβλημα τώρα και να τα μαζέψετε, τα μήλα. Σωστά. Και να τα μεταφέρετε να τα πουλήσετε, εκεί που έχετε συμφωνήσει, η συμφωνία σας. Σωστά. Έχουμε πρόβλημα να τα μαζέψουμε, ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής, και έχουμε και πρόβλημα να τα διακινήσουμε με τα φορτηγά που διακινούνται. Καλά το βάλατε. Έτσι όπως είναι το υπάρχον οδικό δίκτυο μετά τις καταστροφές, περνάει φορτηγό από αυτά που χρησιμοποιείτε? Κοιτάξτε, το πρωτεύον για μας τώρα είναι... αν περνάει φορτηγό, εκτιμάται αυτές τις μέρες. Ήδη έχουμε άλλωστε κάποια λίγα μήλα στις ψυχικές μας εγκαταστάσεις, ρόημης ποικιλίας, γκαλά, καλοκαιρινά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα διακινήσουμε, ούτε τα λίγα χλάδια που έχουμε. Ούτε τα χλάδια, ούτε τα γκαλά που έχουμε τώρα συλλέξει από τον Αύγουστο. Αλλά το κύριο προϊόν μας, το 95%, το κόκκινο μήλο Ζαγορίνη, είναι πάνω στα δέντρα αυτή τη στιγμή. Η συγκομιδή θα ξεκινούσε τώρα, προς τα τέλη αυτής της εβδομάδας. Ναι, να σας πω κάτι, ούτε εργάτες δεν μπορούν να έρθουν. Εργάτες μπορούν να έρθουν, γιατί για να είμαστε ακριβείς, η πρόσβαση στο κεντρικό οδικό δίκτυο με πολλή προσοχή διεξάγεται πλέον προς τη Ζαγορά από το Βόλο. Υπάρχει διέλευση. Αλλά είναι ακόμη σε πολύ δύσκολη κατάσταση το αγροτικό οδικό δίκτυο. Τι πρέπει να γίνει αυτό τώρα δηλαδή? Πρέπει να μπουν μπουλντόζες τώρα στα γρήγορα να φτιάξουν λίγο, να σουροπώσουν τους δρόμους. Έχουν ξεκινήσει μηχανήματα έργου, μπουλντόζες, τσαπάκια, όλα αυτά τα μηχανήματα έργου, φορτωτές. Διότι εκεί δεν έχει ούτε άσφαλτο, ούτε τίποτα, ούτε τσιμέντα, ούτε αυτά. Ναι, εκεί όπου υπάρχει κατολίστηση, ισχυώνει λίγο και να μπορεί να περνάει, ας πούμε. Ναι. Για να καταλάβετε, κύριε Καμπουράκη, ενδιάμεσα στους αγροτικούς δρόμους, όπως ήταν χώμα, όπως το περιγράφετε σωστά, έχουν γίνει μεγάλα ρέματα. Μιλάμε για απίστευτη ποσότητα νερού. Οι δρόμοι του νερού. Ακριβώς. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι έχει ξεκινήσει μια αποκατάσταση πράγματι, αλλά πιεζόμαστε και ζητάμε πιο πολλά μηχανήματα για να προλάβει ο κόσμος. Αλλιώς θα επέλθει εξαθλίωση. Υπάρχουν χωράφια που δεν έχουν πρόβλημα, που θα μπορέσουν να συγκομιστούν. Πρέπει να δούμε πώς θα μεταφερθούν. Τώρα πήρα μόλις ένα πολύ καλό και ενδιαφέρον νέο από τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, ότι κάπως άρχισε να κινείται η περιοχή από το Πουρί, που είναι το τελευταίο χωριό στο Ανατολικό Πήλιο. Εκεί βρήκε πρόσβαση, τα κατάφερε. Κάπως άρχισε να κινείται, μου είπε τώρα μόλις πριν 5 λεπτά ότι άρχισαν να κινούνται δειλά-δειλά κάποια αυτοκίνητα. Αυτό μας δίνει μια ελπίδα. Άρα, κύριε Πολίτη, για να είμαστε και λίγο, να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξίας, φαίνεται ότι δεν αντιχάσετε τη σοδιά όπως φαίνεται. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Φαίνεται ότι θα σώσουμε μέρος της σοδιάς, αλλά υπάρχει κομμάτι που αν δεν κινηθούμε γρήγορα είναι επίφοβο να χαθεί. Τι θέλετε από την πολιτεία να κάνει? Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που δεν ακούγεται αυτές τις μέρες και δεν το προβάλλουμε κι εμείς, σεβόμενοι τον πόνο όλων των ανθρώπων σε όλη τη Θεσσαλία. Για να μαζέψει σμήλα χρειάζονται και προγενέστερες εργασίες. Αυτή τη στιγμή κάποια χωράφια που είναι στην τρίτη ψωμετρική ζώνη, γιατί την περιοχή εμείς τη χωρίζουμε σε 3 ζώνες με βάση το υψόμετρο, μπορεί να έχουν περιθώριο μπροστά τους για να συγκομιστούν, αλλά χρειάζονται προεργασίες που οι άνθρωποι δεν μπορούν να τις κάνουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή... Οπότε πάλι πίσω είμαστε. Πρέπει να μεταφέρουν υλικά συσκευασίας, πελάρα, κλούδες. Διάφορα. Αυτή το προστασία. Είναι πολλά που γίνονται. Για τι αξία μιλάμε η παραγωγή συνολικά? Η αξία της παραγωγής τώρα αυτό δεν είναι. Δεν υπάρχει σταθερότητα σε αυτό το σαρκοφάγο. Γκρόσο μόντο να καταλάβουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο συνεταιρισμός κάνει ένα κύκλο εργασιών περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πολλά λεφτά. Όλη η οικονομική επιβίωση της περιοχής είναι αυτή. Ακριβώς. Είναι πάνω από 800 μέλη. Πρόκειται σχεδόν για το 100% των αγροτών, είναι μέλη του συνεταιρισμού. Σχεδόν το 100%, για να μην πω το 100%. Όσοι κάνουν αγροτική παραγωγή, όσοι ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, κάνουν μήλα ή κάστανα που και αυτά είναι στην ίδια μοίρα. Έχουμε δουλέψει, κύριε Πολίτη μας. Έχουμε δουλέψει ως φοιτητές. Ναι, προς τιμήν σας. Και παράλληλα να σας πω ότι για την οικονομική καταστροφή έπονται κι άλλα. Δηλαδή η οικονομία του χωριού, η μικροοικονομία, μαγαζιά, καταστήματα κινούνται από αυτή την παραγωγή. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Πολίτη. Γεια σας, κύριε Πολίτη, θα τα πούμε. Να είστε καλά.